Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Τρίτη, 5 Οκτωβρίου, Σωτήριο Νέτος 2021. Είσαστε συντονισμένοι στο Blue Sky και παρακολουθείτε την εκπομπή «Ραντεβού με την επικαιρότητα». Οι εμβολιασμένοι συμπολίτες μας δικαιούνται να έχουν προνόμια για τη συμβολή τους στην εθνική προσπάθεια, δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Γιάννης Οικονόμου και πρόσθεσε ότι η χώρα δεν πρόκειται να ξανακλείσει και να ζήσουμε συνθήκες σκληρού lockdown. Παρατηρώντας κανείς τους αριθμούς και όσους είναι διασωληνωμένοι, διαπιστώνει ότι αφορά σε πολύ μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστους συμπολίτες μας. Αυτά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, εν ώψη χειμώνα παρακολουθούμε την εξέλιξη της πανδημίας και στο βαθμό που μου επιτρέπετε να πω κάτι, γιατί η εκπομπή είναι και σχολιογραφική, είναι λυπηρό το γεγονός ότι είμαστε πολύ χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες όσον αφορά στα ποσοστά εμβολιασμού των συμπολιτών μας. Κάποιοι έχουν βέβαια πάρει τις αποφάσεις τους, δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. Από εκεί και πέρα όμως οι συγκρίσεις είναι καταλυτικές. Υπάρχουν χώρες όπως παραδείγματος χάρη η Ισπανία και η Πορτογαλία, αλλά και σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες έχουν ξεπεράσει το 80% στους εμβολιασμούς. Και ερχόμαστε σήμερα εδώ και καθόμαστε συνεχώς να κάνουμε διευκρινήσεις αν και κατά πόσον, πού, πώς, τίνος και γιατί, ποια μαγαζιά πρέπει να είναι ανοιχτά, ποια δεν πρέπει, αν θα γίνει lockdown ή αν δεν θα γίνει. Πάλι καλά που σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιβληθεί ξανά lockdown. Αλλά επαναλαμβάνει ότι, το λέω και εγώ, ότι οι εμβολιασμένοι συμπολίτες μας από εδώ και πέρα θα έχουν κάποια προνόμια. Γιατί ακριβώς συμμετέχουν στην εθνική προσπάθεια για την αναχέτηση της πανδημίας. Κατάρρευση χθες, κυρίες και κύριοι, του Facebook, του Instagram και του WhatsApp. Και θα μου πείτε γιατί είναι σημαντική είδηση. Είναι. Γιατί διήρκεσε 6 ώρες και ξαφνικά κάποιοι αντιλήφθηκαν πόσο σημαντική, με ή χωρίς εισαγωγικά, είναι για αυτούς η παρουσία τους στα κοινωνικά μέσα. Χθες παρακολουθούσα τις αντιδράσεις το βράδυ και υπήρξε μια πολύ μεγάλη νευρικότητα. Φαίνεται λοιπόν αυτό με τα θετικά και τα αρνητικά, τα πολλά αρνητικά που έχει υπόθεση, ότι κάποιοι έχουν αναπτύξει έναν μικρό, ας μου επιτραπεί ο όρος, εθισμό για τη συμμετοχή τους στα κοινωνικά μέσα. Δηλαδή, χθες κόπηκε το Facebook, κόπηκε το Instagram, κόπηκε και το WhatsApp, το οποίο είναι μια εφαρμογή επικοινωνίας και αυτή, η οποία ανήκει στον ίδιο όμιλο. Θέλετε να σας πω κάτι, πραγματικά, να σας σοκάρω. Ξέρετε πόσες ήταν χθες οι χρηματιστηριακές απώλειες του συγκεκριμένου ομίλου από την κατάρρευση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης? Ήταν στα 7 δις δολάρια. Κρατιέστε, 7 δις δολάρια. Και βέβαια στον σχετικό δίκτυο το χρηματιστηριακό, στο Nasdaq, ο συγκεκριμένος όμιλος της λεγόμενης Big Tech, δηλαδή των εταιριών συνολικά, είναι ένα ολιγοπόλιο, αν το καλοσκεφτεί κανείς, οι οποίες ελέγχουν πλέον την επικοινωνία σε πλανητικό επίπεδο, θα σας πω πολύ χαρακτηριστικά ότι το Facebook αυτή τη στιγμή έχει 1,5 δις προφίλ στην πλατφόρμα πάνω. Περιττό να σας πω βέβαια και τους κινδύνους που ελοχεύουν από την ουσιαστικά ασίδωτη δράση των Big Tech, των εταιριών Big Tech, οι οποίες βέβαια έχουν αρχίσει και τρώνε, ειδικά στην Ευρώπη, πολύ βαριά πρόστιμα για το γεγονός ότι δεν σέβονται την προστασία. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει σεβασμός στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Λοιπόν, τον πρόεδρο των Σκοπίων, Στέβο Πενταρόφσκι, υποδέχτηκαν σήμερα η πολιτική και η ελληνική πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Η εκπομπή αυτή είναι σχολιογραφική. Σας δίνω την είδηση και θα σας πω και το εξής, ότι υπάρχουν κάποιοι εξ ημών, το ημών με ήττα, που δεν, και υποθέτω και το ημών και με ύψιλον, που δεν θα αποδεχθούμε ποτέ συνειδησιακά τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο πρόεδρος λοιπόν των Σκοπίων είναι εδώ πέρα. Ό,τι και να κάνουν κάποιοι, δεν πρόκειται ποτέ ο ελληνισμός συνειδησιακά να αποδεχθεί αυτή τη συμφωνία. Κάποιοι την ψήφισαν, αλλά, υπενθυμίζουμε, στις εκλογές του 2019 καταδικάστηκαν αμετάκλητα στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Και αυτό δεν αφορά μόνο στους πολίτες οι οποίοι διαβιούν στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία μας, αφορά τον ελληνισμό στο σύνολό του. Δεν ξεχνάει ο ελληνισμός. Έχουμε κοντά μας, όμως, τον καλό συνάδελφο, τον Πάνο το Μαυρίδη, και ο οποίος θα μας δώσει, καλέ μου φίλε, καλησπέρα, θα μας δώσει το στίγμα της μέρας. Καλησπέρα. Καλέ μου φίλε, τι έχουμε?
Νομίζω ότι ζούμε ακόμα στο μετά, ας το πούμε έτσι, της συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας, την οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι κάποιοι στην Ελλάδα δεν έχουν αντιληφθεί τη μεγάλη σημασία και τη δυναμική που δημιουργεί. Και πρέπει να σου πω ότι είναι εξαιρετικά δυσάρεστο αυτό το γεγονός, δεδομένου ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση αυτό που έχει συμβεί και δημιουργεί μια εντελώς διαφορετική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας. Μάλιστα. Μου κάνει όμως εντύπωση το γεγονός της ανακοίνωσης εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συγγνώμη, ότι δεν θα υπερψηφίσει τη συμφωνία. Και πριν μου απαντήσεις, θέλω εδώ να κάνω μια επισήμανση ότι παραδοσιακά από την επιστροφή της δημοκρατίας και μετά το 1974, τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όποιο κόμμα ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, υπερψήφιζε τις δαπάνες για την άμυνα. Η ελληνογαλλική συμφωνία περιλαμβάνει δαπάνες για άμυνα. Έχουμε αγορά φρεγατών, κορβετών, οπλικών συστημάτων και βέβαια το μεγάλο γεγονός της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης στην εθνική επικράτεια. Ποιο είναι το σκεπτικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης πίσω από την άρνησή της να υπερψηφίσει τη συμφωνία αυτή? Το σκεπτικό είναι, θα έλεγα, θα το χαρακτήριζα κάπως υποκριτικό, διότι επικαλείται την εμπλοκή της Γαλλίας στο Σαχέλ, και ενώ ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας τότε είχε κατ' επανάληψη υπογράψει και συμφωνήσει με συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτήν την ιστορία, η οποία προφανώς δεν είναι μόνο μία υπόθεση της Γαλλίας, αλλά συνδέεται ευρύτερα με τα συμφέροντα της Ευρώπης στην ευρύτερη περιοχή. Ναι, να πούμε επίσης ναι. Αλλά αυτό φεύγει αρκετά από την ουσία, και η ουσία έχει να κάνει με το τι θετικές επιπτώσεις δημιουργεί η συμφωνία αυτή για την Ελλάδα, για πώς εξυπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα, αναφορικά φυσικά και και με την Τουρκία. Διότι η ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να ασκήσει όχι μόνο να προστατεύσει την κυριαρχία της, αλλά ασκήσει και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με καλύτερο τρόπο. Και εδώ θα σου έλεγα, επειδή ακούω μία κριτική η οποία εμπλέκεται σε νομικούς όρους και στο κατά πόσο η διατύπωση της συγκεκριμένης συμφωνίας έχει να κάνει και με το αν προβλέπει την υπεράσπιση εκ μέρους της Γαλλίας κυριαρχικών δικαιωμάτων, κάτι που προφανώς δεν αναφέρεται στο κείμενο, γιατί αναφέρεται σε επίθεση που θα δεχτεί το ένα ή το άλλο μέρος στο έδαφος του, και φυσικά και τα χωρικά ύδατα θεωρούνται κυριαρχία, και ζητάει ουσιαστικά, υπάρχει μια κριτική δηλαδή που λέει ότι θα έπρεπε αυτή η συμφωνία να επεκταθεί και να αφορά και στα κυριαρχικά δικαιώματα, στα γνωστά θέματα που αντιμετωπίζουμε, της υφαλοκρηπίδας, των χωρικών υδάτων, της ΑΟΣ και μάλιστα. Πάνω μου επιτρέπεις κάτι. Κάτι τέτοιο όμως, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, Νίκο, και εσύ πάρα πολύ καλά το γνωρίζεις, γιατί καλύπτεις πάρα πολλά χρόνια το διπλωματικό και το αμυντικό ρεπορτάζ, ότι κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι σε πολιτικό επίπεδο η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί με καλύτερο τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα και να μην φοβάται ακόμα και την οποιαδήποτε κλιμάκωση. Και αυτό νομίζω είναι που έχει δημιουργήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο εκνευρισμό στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Διότι δεν γνωρίζει ο Ερντογάν και η Τουρκία πώς συγκεκριμένα θα αντιδράσει
η Ελλάδα στις οποιασδήποτε προκλήσεις θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Να πούμε κάτι και πάνω μου. Πάνω μου, επιτρέπεις. Οι Τούρκοι θα επιχειρήσουν να δοκιμάσουν αυτή τη συμφωνία στην πράξη. Μάλιστα. Πάνω, εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Γαλλία υπήρξε αποικιοκρατική δύναμη. Και είναι λογικό να έχει ζώνες συμφερόντων πολύ συγκεκριμένες εκτός Ευρώπης. Η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία έχει και υπερπόντιες κτίσεις. Σωστά. Έχει όμως και ζώνες συμφερόντων εκτός Ευρώπης, όπου παρεμβαίνει. Και μάλιστα, όπως πολύ σωστά είπες, παρεμβαίνει με την συνένεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βρυξελών, του Βερολίνου κτλ. Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής δεν αφορά σε αυτές τις περιπτώσεις. Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής είναι πολύ συγκεκριμένη. Έπειτα ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τώρα να περιληφθεί στη συμφωνία και η ΑΟΣ. Και ρωτάω εγώ, η ΑΟΣ δεν έχει ακόμα καθοριστεί, σωστά? Λοιπόν, τι ακριβώς ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ? Άρα, ναι, μιλάμε για προφάσεις εναμαρτίες. Είναι στο πλαίσιο... Είναι στο πλαίσιο αυτής της κριτικής που σου περιέγραψα προηγουμένως. Το θέμα μας όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι η ελληνική πλευρά δείχνει την αποφασιστικότητά της να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Και η δυναμική που αναπτύσσει αυτή η συμφωνία. Διότι δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος θα έρθει να υπερασπιστεί και τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα αν εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε αποφασισμένοι να τα υπερασπιστούμε. Συνεπώς, και επειδή ακούω και κάποια άλλη κινδυνολογία θα τη χαρακτήριζα, ότι ενδεχομένως η Τουρκία θα επιχειρήσει να προκαλέσει ακόμα και θερμό επεισόδιο πριν παραλάβουμε τα νέα οπλικά συστήματα, θα σου πω εδώ ότι οι ενηλικές ένοπλες δυνάμεις είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμα και με αυτά τα οπλικά συστήματα που διαθέτουν σήμερα την οποιαδήποτε απειλή. Δεν κινδυνεύει η Ελλάδα από αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι να συνεχίσει να επιδεικνύει την ίδια αποφασιστικότητα που έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια στο Αιγαίο. Και από εκεί και μετά, εάν η άλλη πλευρά επιχειρήσει να κάνει το οποιοδήποτε απονενωμένο διάβημα, νομίζω θα βρει απέναντί της την πιο ισχυρή ευρωπαϊκή δύναμη και την μόνη δύναμη που είναι και πυρηνική στην Ευρώπη και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Να πούμε και ουσιαστικά ότι η αμυντική συμφωνία και προσπάθεια της Ελλάδας και της Γαλλίας από πολλούς θεωρήθηκε ήδη, και όχι μόνο στην Ελλάδα ή στη Γαλλία, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ως το προήμιο, ο πρόλογος, αν θέλετε, της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Στρατού. Το οποίο είναι προφανές ότι έχει καταστεί ανάγκη σε μία εποχή που ναι μεν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη αγορά, έχει πολύ μεγάλη οικονομική ισχύ, αλλά αυτή η ισχύ δεν συμβαδίζει με η οικονομική ισχύ δεν συμβαδίζει με τη στρατιωτική ισχύ. Και όπως ξέρουμε, αυτό στην διεθνή γεωπολιτική δημιουργεί άλλου τύπου προβλήματα. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να δώσει το δικό της στρατιωτικό στίγμα και αυτή η συμφωνία ανοίγει κατά πολλούς τον δρόμο για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Στρατού. Να πούμε και κάτι άλλο. Ο σημερινός εκνευρισμός της Άγκυρας με τα δήθεν παραμύθια περί εκδίωξης πλοίου από την δήθεν τουρκική υφαλοκρηπίδα αναδεικνύει ακριβώς αυτό το θέμα. Η συμφωνία, στο βαθμό που προκαλεί και τον εκνευρισμό της Άγκυρας, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αν δεν ήταν, δεν θα είχε κανένα λόγο η Άγκυρα να αντιδρά. Η Άγκυρα είναι στριμωγμένη πια, γιατί αυτή η συμφωνία πάνω μου αφορά στην ουσιαστικά διαμάχη η οποία είναι σε εξέλιξη, ας μην γελιόμαστε, για την κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα το διακύβευμα το γεωπολιτικό αυτής της συμφωνίας είναι τεράστιο. Γι' αυτό και εμείς απορούμε, κάποιοι εξ ημών απορούμε για την ουσιαστικά αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα για την υπογραφή μιας τόσο σημαντικής συμφωνίας μεταξύ της Αθήνας και του Παρισιού. Μα αυτό είναι, ότι χάνεται η μεγάλη εικόνα. Νομίζω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση χάνει τη μεγάλη εικόνα. Δεν ξέρω αν το κάνει συνειδητά ή δεν έχει αντιληφθεί τη σημασία της. Πάντως
Αυτό που ανέφερες είναι η μεγάλη εικόνα. Είναι η δεύτερη σοβαρή εξέλιξη που δημιουργεί αυτή η συμφωνία. Προφανώς είναι το πρόπλασμα και ένα παράδειγμα, είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Στρατού. Είναι πρώιμη η συζήτηση αυτή να την κάνουμε, αλλά έχει νομίζω ανοίξει, ότι προς τα εκεί πηγαίνουν απόφευκτα πράγματα. Ναι. Και αυτό που έχει σημασία μέσα σε αυτή την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πρόκειται για εξέλιξη, αν όπως περιέγραψε πάρα πολύ σωστά, τελικά η Ευρώπη καταφέρει να δημιουργήσει το δικό της στρατό, θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Και μέσα σε αυτό το θετικό, μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η Ελλάδα θα έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Και πρέπει να σου πω ότι μου έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ισπανία το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπου στην ομιλία του απέναντι στο φιλικό, στο αντίστοιχο κόμμα το, με τη Νέα Δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει. Το Λαϊκό είχε Κόμμα της Ισπανίας. Έθεσε, ναι, ναι, το Ισπανικό Κόμμα. Έθεσε ξεκάθαρα την ατζέντα της επόμενης ημέρας. Μου επιτρέπεις όμως εδώ έναν αστερίσκο πάνω. Πάνω, έναν αστερίσκο. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έχει όντως μεγάλη σημασία και βάζω έναν αστερίσκο εδώ να πω έχει σημασία και για το εξής. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Ισπανοί κατασκευάζουν ένα αεροπλανοφόρο για τους Τούρκους. Και το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση ήδη προέβη σε, ουσιαστικά σε μια δέσμη πιέσεων προς τη Μαδρίτη προκειμένου να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Δηλαδή αν η Ισπανία είναι διατεθειμένη να κάνει στην άκρη με αυτή την ιστορία. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή της Μαδρίτης ήταν ξεκάθαρη ότι θα ολοκληρώσει το συμβόλαιο που έχει με τους Τούρκους. Άρα η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίδραση σε θετική κατεύθυνση προς εκεί, μιλάω γενικότερα για την προστασία των ελληνικών συνόρων, του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας, που είναι ουσιαστικά το δεξιό κόμμα της Ισπανίας. Το αδελφό κόμμα, ναι. Και είναι το, είναι το κόμμα που είναι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία από την Ισπανία στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι μια θετική αντίδραση. Βέβαια, είναι μια πρώτη θετική αντίδραση. Όπως βλέπεις, όπως βλέπουν οι τηλεθεατές, είναι. Μπορεί να το αντιληφθεί ο καθένας, είναι πολύ σύνθετο το τοπίο όσον αφορά στις σχέσεις της Ελλάδος, της διεθνής και όταν αφορά σε θέματα γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής και αμυντικών σχέσεων. Είναι πάρα πολύ σύνθετο το τοπίο. Αυτά λοιπόν. Πάνω ναι, Μαυρίδη. Και αυτό απαιτεί μια περισσότερη σοβαρότητα, καλύτερη επεξεργασία των θέσεων. Καλύτερη ανάγνωση του περιβάλλοντος και προφανώς δεν χρειάζεται σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα κανένας πολιτικός χειροσκοπισμός. Μάλιστα. Πάνο Μαυρίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου σήμερα και για την συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι σιγά σιγά η πλειοψηφία των πολιτών αρχίζει και κατανοεί ποιο είναι το διακύβευμα το μεγάλο, παρά την νεφελώδη κατάσταση που προσπαθούν να δημιουργήσουν ορισμένοι στην εικόνα της συμφωνίας, δηλαδή να την παρουσιάσουν ως νεφελώδη. Δεν είναι νεφελώδη, είναι σαφής και ξεκάθαρη. Είναι μια συμφωνία η οποία συμφέρει την Ελλάδα και την αναβαθμίζει γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Πάνο Μαυρίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σου σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, το θέμα της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας είναι ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά μας πάει παρακάτω. Αναβαθμίζει τις αμυντικές ικανότητες της Ελλάδος και με το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Το ακριβό, ας μην κοροϊδευόμαστε, εξοπλιστικό πρόγραμμα, συγγνώμη, το οποίο υιοθετεί η Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γαλλία, ουσιαστικά η αεροναυτική της παρουσία στο Αιγαίο αναβαθμίζεται απόλυτα. Να πούμε και το εξής, ότι το δίλημα που είχε τεθεί στο παρελθόν, γιατί βλέπω διάφορα σε προοδευτικούς κύκλους, να το πω έτσι, περί πολύ ακριβού προγράμματος κτλ. Λοιπόν, το δίλημα του παρελθόντος, βούτυρο ή κανόνια, είναι ψευδεπίγραφο. Για έναν απλό λόγο, γιατί δεν έχεις βούτυρο χωρίς κανόνια. Είναι ξεκάθαρο. Αν η χώρα δεν είναι ισχυρή, δεν φυλάσσεται, δεν θα μπορέσει να προστατεύσει την ευημερία της, δεν θα έχει ευημερία, θα ζει μονίμως υποκαθεστώς πίεσης και υποκαθεστώς φόβου. Αυτή τη στιγμή γίνονται ενέργειες ώστε η Ελλάδα να είναι αποτρεπτικά ισχυρή, ώστε όποιος τολμήσει να ακουμπήσει το χέρι του στην ελληνική επικράτεια, να του κοπεί από τη ρίζα. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Είναι προφανές και αυτό βγαίνει και από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο
Υπουργικό Συμβούλιο ότι μετατίθεται κατά πολύ η όποια προοπτική διενέργειας εκλογών, πρόωρων εκλογών στη χώρα μας. Οι λόγοι είναι προφανείς. Η πανδημία είναι ακόμα σε εξέλιξη και ουδής αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια προσπάθεια εντωμεταξύ για την οικονομική ανάκαμψη. Ο τουρισμός πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό που μένει είναι να δούμε τώρα, μπαίνει ο χειμώνας, να δούμε πώς θα πάει το θέμα της πανδημίας, γιατί δυστυχώς υπάρχει ένα ποσοστό συμπολιτών μας οι οποίοι για τους δικούς του λόγους ο καθένας δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε ισοκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία στις 24 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, και βέβαια το Δεκέμβριο έρχεται και το 14ο τακτικό συνέδριο του κόμματος, όπου θα γίνουν εκλογές οργάνων και τα λοιπά. Στο πλαίσιο αυτό, εμείς θεωρήσαμε ότι πρέπει σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται σε αυτό το πεδίο, δηλαδή στο πεδίο το εσωκομματικό της Νέας Δημοκρατίας, πώς εκπροσωπείται η βάση, αν εισακούεται η βάση, αν έχει καλή εκπροσώπηση, αν η φωνή της βάσης του κυβερνώντος κόμματος φτάνει στο Μέγαρο Μαξίμου, στην Οδό Πειραιός, αλλά και στο Μέγαρο Μαξίμου, πάρα πολύ βασικό. Και βέβαια είναι προφανές ότι υπάρχει μια προσπάθεια ανανέωσης στα όργανα. Η ηγεσία ανακατεύει την τράπουλα, νέα πρόσωπα πρέπει να εμφανιστούν στο προσκήνιο. Είχε ξεκινήσει στο παρελθόν μια προσπάθεια με το λεγόμενο Μητρό Στελεχών. Τώρα γίνεται μια δεύτερη προσπάθεια μέσω των εσωκομματικών εκλογών για την ανανέωση του σκηνικού. Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Βανίτα Σοφρόνη, η οποία είναι υποψήφια πρόεδρος της Νότια Ανατολικής Αττικής. Καλησπέρα, κυρία Σοφρόνη. Καλησπέρα σας, κύριε Χιδήρογλου. Λοιπόν, μας ακούτε και... Σας ακούω. Αποφασίσατε λοιπόν να διεκδικήσετε την προεδρία μιας μεγάλης νόδε και μάλιστα κεντρικής νόδε στο νομό Αττικής, στην περιφέρεια, στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής. Μια νόδε όμως η οποία χρειάζεται ισχυρή φωνή. Και γιατί το λέω αυτό? Χρειάζεται μια ισχυρή φωνή γιατί στην Ανατολική Αττική υπάρχουν δομικά προβλήματα. Από ό,τι βλέπω, εσείς έχετε κάνει μια σειρά επαφών με αυτοδιοικητικούς, με κομματικούς παράγοντες στην Ανατολική Αττική, προφανώς για να στηρίξετε την υποψηφιότητά σας, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχετε κάνει και μια καταγραφή των βασικών προβλημάτων. Πώς τα ιεραρχείτε, λοιπόν, περίπου? Θα σας πω. Καταρχήν, η νομαρχιακή νόδε, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο, είναι η λεγόμενη ΔΕΠ. Έτσι ονομάζεται πλέον. Είναι αυτή τη στιγμή, αποτελείται από 13 δήμους, είναι η μεγαλύτερη της χώρας. Ενώνεται η Βόρεια, οι 4 δήμοι της Βόρειας Νομαρχιακής, με τους 9 δήμους της Ανατολικής Αττικής. Η φωνή της Ανατολικής Αττικής, το λέω με μεγάλο πάθος αυτό, δεν εισακούεται προς τα πάνω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οι επαφές οι οποίες έχω κάνει με τους αυτοδιοικητικούς, να τονίσουμε ότι δεν είναι για τη στήριξή μου, αλλά είναι για να είναι ανοιχτή η πόρτα τους την επόμενη μέρα όταν θα εκλεγώ. Τους θέλω δίπλα μου, γιατί εμείς είμαστε η ΔΕΠ, η γέφυρα της βάσης του κόμματος με την περιφερειακή εξουσία αλλά και την κεντρική εξουσία. Τα τρία για μένα σημαντικότερα προβλήματα, αυτοδιοικητικά θα έλεγα, είναι ο προαστιακός, πολύ μεγάλο πρόβλημα, η ύπαρξη νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική. Πλην του Ασκληπίου, συγγνώμη, σα διακόπτω. Πλην του Ασκληπίου δεν υπάρχει άλλο νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και είναι και στο άκρο ουσιαστικά για μένα τη Ανατολική Αττική. Δηλαδή, ναι, γιατί είναι στα όρια με την Νότια. Ναι, είναι στα όρια με την Νότια. Ακριβώς, ακριβώς. Και το οδικό δίκτυο, βέβαια, το οποίο είναι, τι να σα πω τώρα. Τα γνωρίζετε και ο ίδιος. Ναι, έχω περιηγηθεί την περιοχή και είναι πραγματικά το οδικό δίκτυο. Θέματα ασφάλειας, εγκληματικότητας, ελλιπούς αστυνόμευσης. Τα επόμενα προβλήματα είναι αυτά. Πάρα πολλά αστυνομικά τμήματα δεν διαθέτουν, έχω να σας ενημερώσω, περιπολικά αυτοκίνητα. Έχουν συγχωνευτεί αστυνομικά τμήματα σε πολύ μεγάλους δήμους, όπως είναι ο Σαρωνικός, όπου πλέον είναι μόνο στο Λαγονής υπάρχει αστυνομικό τμήμα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Πολύ. Ο κόσμος έχει ανάγκες πολύ βασικές, όπως είναι η ασφάλεια, όπως να κυκλοφορεί με ασφάλεια στους δρόμους, όσον αφορά το οδικό δίκτυο, όπως να σώζεται η ζωή του όσον αφορά το νοσοκομείο. Ή να διαφυλάτει την τσέπη του, που λέμε, στην καθομιλουμένη, για να πάει στη δουλειά του. Δηλαδή, να μην χρειάζεται έναν ολόκληρο μισθό
για να πηγαίνει στην εργασία του. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι από το Φιμάρι να φτάσει στην Αθήνα, πόσα χρήματα χρειάζονται σε βενζίνη ή ας πούμε για να πας μέσα στον προαστιακό στο Κοροπή και μετά από εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Να σας ρωτήσω κάτι. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Γιατί είπατε για τον προαστιακό προλίγου και εγώ το συνδέω γενικότερα το συγκοινωνιακό. Δηλαδή στην περιοχή υπάρχει το αεροδρόμιο των Σπάτων. Ναι. Υπάρχει συνδεσιμότητα, για να το θέσω έτσι, μεταξύ των λιμανιών ας πούμε, και του αεροδρομίου. Δηλαδή Ραφίνα, Λαύριο, που έχουν τρομερή κίνηση το καλοκαίρι, γιατί πηγαίνουν απέναντι στην Καμία. Καμία συνδεσιμότητα. Καμία από κανέναν δήμο προς το αεροδρόμιο. Καμία. Δυστυχώς. Δηλαδή πρέπει τα οχήματα που πάνε στη Ραφίνα να περνάνε από το κέντρο της πόλης. Να επιβαρύνουν την πόλη, να μολύνουν την πόλη. Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Για μένα θα πρέπει καταρχήν η αυτοδιοικητική, αλλά χωρίς τη βοήθεια βεβαίως της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργών και υπουργείων, να σκύψουν πάνω από τα προβλήματα αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν τα πρώτα βήματα. Για να δούμε. Ναι. Κυρία Σοφρόνη, εγώ θεωρώ ότι οι εσωκομματικές εκλογές σε ένα μεγάλο κόμμα και δι' το κυβερνών είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, αυτόν το θεωρητικό πλαίσιο τουλάχιστον, οι κομματικές οργανώσεις αποτελούν τη γέφυρα της βάσης του κυβερνώντος κόμματος με την κυβέρνηση. Και βέβαια η πίεση, αν ασκηθεί σωστά και όπως πρέπει, λοιπόν, θα φτάσει η φωνή της βάσης στο Μέγαρο Μαξίμου και όχι μόνο η φωνή της βάσης, η φωνή των τοπικών κοινωνιών. Να υπενθυμίσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία ήρθε πρώτη στην Ανατολική Αττική. Σωστά? Σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, κυρία Σοφρόνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο ραντεβού με την επικαιρότητα. Καλή δύναμη, σας ευχόμαστε. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Χιδηρογλου. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω ο κόσμος να επιλέξει να είμαι εγώ αυτή με την ομάδα μου που έχω, μια αξιόλογη ομάδα υποψηφίων, ώστε να φέρουμε τον αέρα της ανανέωσης, το άνοιγμα στην κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή είναι όλες οι τοπικές σχεδόν κλειστές, να βοηθήσουμε τον κόσμο, να στηρίξουμε τους νέους να συμμετάσχουν, ώστε να έχει και συνέχεια η Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία χωρίς νέους, γιατί κόμμα χωρίς νέους δεν έχει συνέχεια. Μάλιστα. 47 ετών λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και είναι προφανές ότι όπως και τα υπόλοιπα κόμματα πρέπει και εκείνη να ανανεωθεί σε στελεχειακό δυναμικό και να δοθούν ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα να αναδειχθούν στην κομματική και βέβαια στην πολιτική σκηνή και στα κοινά. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να ενθαρρύνω όλους τους συμπολίτες μας σε όλα τα κόμματα να κάνουν την προσπάθειά τους, να δώσουν το παρόν, η δημοκρατία το απαιτεί, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είμαστε πολιτικά αδιάφοροι, σε καμία περίπτωση. Ακριβώς. Εξάλλου ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του κόμματός μας και πρωθυπουργός σήμερα, έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα μεταρρυθμιστικό που βασίζεται στους νέους, βασίζεται στη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Οπότε θα πρέπει και τα εσωκομματικά όργανα, βασίζεται στη γνώμη στην επικοινωνία, πολύ σημαντικό αυτό, θα πρέπει λοιπόν και τα εσωκομματικά όργανα να ακολουθήσουν τη γραμμή του Προέδρου του Κόμματος και Πρωθυπουργού σήμερα, Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Κυρία Σοφρόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι κρίνονται στην πολιτική, από τον Πρωθυπουργό μέχρι και τα κομματικά στελέχη. Οι εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, οι εσωκομματικές της 24 Οκτωβρίου, αποτελούν και αυτές μία γιορτή δημοκρατίας, όπως βέβαια και οι εκλογές οι οποίες θα γίνουν αργότερα στο Κινάλ για την ηγεσία. Κυρία Σοφρόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Να είστε καλά. Στο ραντεβού με την επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, 211-1860-001, επαναλαμβάνω, 211-1860-001 είναι το τηλέφωνο που βλέπετε στους δέκτες σας. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί για το δικό σας μισάωρο, τη δική σας πλατφόρμα, το δικό σας μέσο για να ακουστείτε από την εξουσία και από το Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, παραμένετε συντονισμένοι στο Blue Sky. Βλέπετε την εκπομπή «Ραντεβού με την επικαιρότητα». Τρίτη, 5 Οκτωβρίου σήμερα, Σωτήριο Νέτος 2021. Και κάναμε μία ουσιαστικά ανασκόπηση των πολύ βασικών
τίτλων της ημέρας. Υπάρχει έντονος τουρκικός εκνευρισμός για την Ελληνογαλλική Συμφωνία. Επιτρέψτε μου να το επαναλάβω αυτό, και αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Οι σαχλαμάρες που λέγονται σήμερα στον τουρκικό τύπο δεν έχουν προηγούμενο. Η κυρία Λουκία από το Λυκαβητό, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω με εσάς, αλλά είναι ένα καταπληκτικό θαύμα, διότι παίρνω πάρα πολύ καιρό και δεν μπορώ να πετύχω εσάς, διότι ήθελα να ρωτήσω εσάς, και δεν φταίω εγώ, φταίτε εσείς που έχετε πολλούς θαυμαστές και σας παίρνω συνέχεια τηλέφωνο. Λοιπόν, έχω ένα πολύ μπαγιάτικο παράπονο και μπαγιάτικο ερωτηματικό, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Βλέποντας ακόμη προχτές τον διάδοχο της Αγγλίας να συγκίνεται τόσο πολύ με τις φωτιές της Ελλάδος και να θυμάται που γεννήθηκε στην Κέρκυρα και από εδώ και από εκεί, και να μας αγαπάει τόσο πολύ, σκέφτηκα το εξής. Στις γιορτές που κάναμε για τα 100 χρόνια της Επαναστάσεως, γιατί ποιος δεν φώναξε, ο κύριος Μητσοτάκης, που είμαι εγώ Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης δεν τον φώναξε, τον Δέος Βασιλέα, τον Κωνσταντίνο, που αγαπούσε τόσο πολύ την Ελλάδα και την Άννα Μαρία, ή εκείνος δεν θέλησε να έρθει? Γιατί δεν στις γιορτές αυτές δεν παρουσιάστηκε ο Θεός Βασιλιάς μας, και η Άννα Μαρία και η Ειρήνη και όλοι μας αγαπούσαν, και η Σοφία που ήταν προσκοπήνα στο ψυχικό, γιατί εγώ είμαι σε μεγάλη ηλικία και την ήξερα και προσκοπήνα. Στο ψυχικό ήταν η Σοφία. Μάλιστα, και η Ειρήνη. Κυρία Λουκία, επιτρέψτε μου, κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Γιατί δεν παρουσιάστηκε ο Βασιλιάς ο Κωνσταντίνος στις γιορτές της... Μάλιστα, ευχαριστώ την κυρία Λουκία. Ο κύριος Σωτήρης από το Περιστέρι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς τον. Σας ακούω. Ήθελα να ρωτήσω, αυτά τα αναδρομικά που είχαν πει, εμένα μου αλλάξανε την προσωπική διαφορά. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Ναι. Αυξήσανε την προσωπική διαφορά και δεν πήρα ούτε πενταράκι που λένε. Ενώ πέρσι είχαμε λιγότερη και πήρα κάτι λίγα χρήματα. Φέτος γιατί το έκαναν αυτό? Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ρωτήσετε το ταμείο σας το ξαναλέω. Γιατί δεν ξέρω τώρα με τι κριτήρια εσείς δεν πήρατε κάτι. Υπάρχουν θέματα τα οποία μπορεί να απαντήσουν μόνο οι αρμόδιοι. Τι να σας πω εγώ τώρα. Τα θέματα των συντάξεων είναι προφανές ότι απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Και είναι προφανές ότι πολύ σωστά εσείς τηλεφωνείτε, αγωνιάτε. Γιατί? Γιατί η σύνταξή σας είναι ουσιαστικά η επιβράβευσή σας για μια επιμακρόν ζωή εργασίας. Καμία αντίρρηση. Χρόνια εργασία. Από εκεί και πέρα, εγώ αποφεύγω τον κίνδυνο, αγαπητέ κύριε Σωτήρη, να δώσω πρόχειρες απαντήσεις σε θέματα τα οποία είναι πολύ μεγάλη συμφωνία και αφορούν στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να ρωτήσετε τους λογιστές σας. Μεταξύ, να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Όλα τα είδη έχουν ακριβή. Ψωμί, τα πάντα. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Σωτήρη. Σας κλείνω. Κρατάω αυτό που είπατε τώρα, γιατί πρέπει να δοθούν κάποιες εξηγήσεις όσον αφορά τις ανατιμήσεις, οι οποίες είναι πολύ προφανείς σε όλους μας, οι οποίοι βγαίνουμε έξω για να πάρουμε αυτά που χρειαζόμαστε για να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες, διατροφή κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλοί βασικές ανατιμήσεις, οι οποίες υπάρχει ουσιαστικά ένα ρεύμα πληθωρισμού στη Δύση που είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε. Ο πληθωρισμός είχε ουσιαστικά ιτηθεί, επανακάμπτει. Ο λόγος που κυρίες και κύριοι επανακάμπτει, και πρέπει να το πούμε αυτό, έχει να κάνει εμπολής και με τη νέα ιδεολογικοπολιτική ατζέντα, η οποία έχει υιοθετηθεί από τις ελίτ της Δύσης και αφορά τη λεγόμενη πράσινη ατζέντα. Υπάρχουν ανατιμήσεις, υπάρχουν ουσιαστικά ανατιμήσεις στα καύσιμα. Έχει να κάνει με το αποτύπωμα του άνθρακα και τα πολύ βαριά πρόστιμα που πέφτουν, ώστε να συμμορφωθούν όλες οι χώρες στον κόσμο με τη νέα ατζέντα, η οποία δεν θα επιβαρύνει
το περιβάλλον. Προσέξτε, αυτό που σας λέω είναι πολύ σημαντικό. Οι Αυστραλοί παράγουν περίπου το 26% της ποσότητας άνθρακα η οποία απαιτείται σήμερα για τη βιομηχανική παραγωγή. Κανείς ουσιαστικά δεν είναι πολύ διατεθειμένος να προσαρμοστεί, ας το πούμε έτσι, με βίαιο τρόπο στις απαιτήσεις της νέας ατζέντας η οποία έχει υιοθετηθεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε δραματική αύξηση στην τιμή των καυσίμων και αυτό βέβαια μετακυλεί προς τα πάνω το κόστος παραγωγή, το κόστος μεταφοράς, που βέβαια αποτυπώνεται αυτή η μεταβολή στον τιμάριθμο. Το αποτέλεσμα το βιώνουμε όλοι μας. Λογαριασμοί της ΔΕΗ, παρά την προσπάθεια που έχει γίνει ουσιαστικά να απορροφηθεί εμπολής από την κυβέρνηση, να απορροφηθεί εμπολής η άνοδος στον τιμάριθμο. Ο κ. Γιάννης από τα Λιώσια, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χιδίρογλου. Σας ακούω. Να κάνω ένα σχόλιο. Γι' αυτό δεν πήρατε. Λέτε ορισμένες φορές κρίνετε κάποια θέματα με κομματικό συναισθηματισμό. Εγώ. Θα πω γιατί. Εγώ. Ένα λεπτάκι, θα σας εξηγήσω. Εγώ η ταπεινότητα μου κάνει τέτοιο σφάλμα. Θα σας πω. Τίποτα δεν λέω ατεκμηρίωτο. Ακούστε λοιπόν. Είπατε προηγουμένως η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας. Της Μαδρίτης, ναι. Δεν τίθεται θέμα σοσιαλιστικής κεντρώας κομμουνιστικής όταν πρόκειται για εθνικά του συμφέροντα, οικονομικά του συμφέροντα. Okay. Και για εθνική ασφάλεια. Δεν είναι όμως σοσιαλιστική η κυβέρνηση της Μαδρίτης. Ένα λεπτό. Όχι, είναι, εγώ σας ρωτάω κάτι. Αλλά, δεν είναι. Αλλά. Ναι. Στα περισσότερα κράτη υπάρχει μια εθνική εξωτερική πολιτική που δεν υπάρχει. Μισό λεπτό, κύριε Γιάννη, ακούστε. Πολιτικός επιστήμον είμαι. Επιτρέψτε ακούω, μου. Ακούω. Από οικογένεια διπλωματών προέρχομαι. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μειώσω αυτό που λέτε, αλλά αυτό που λέτε είναι αυτονόητο. Η κάθε χώρα αποφασίζει με βάση τα δικά της εθνικά οικονομικά συμφέροντα. Δεν έχει αντίρρηση κανείς αυτό που λέτε. Όμως αυτό δεν σημαίνει, ότι εμείς μπορούμε να πιέσουμε και αν ο κύριος Μητσοτάκης καταφέρει μέσω της πίεσης σε ένα ομόδοξο κόμμα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να πετύχει κάποια πράγματα για την Ελλάδα, αυτό είναι επιθυμητό. Έτσι, είναι επιθυμητό. Ακούστε. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τελειώνω, είναι η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι η μεγαλύτερη. Λοιπόν. Για να μην κορυδευόμαστε, ελέγχει τα πάντα. Άρα, το να ασκήσει πίεση από εκεί ο κύριος Μητσοτάκης για να φέρει τη Μαδρίτη πιο κοντά στις δικές μας θέσεις, δεν είναι ουσιαστικά κάτι κακό. Καλό είναι. Όχι, προσέξτε όμως κάτι. Αν δεν ήτανε σοσιαλιστική κυβέρνηση και ήτανε κυβέρνηση πλησιέστερη προς την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος στην Ελλάδα. Προσέξτε τι σας λέω. Εφόσον επιτάσσει το συμφέρον της Ισπανίας Α, έχετε την εντύπωση ότι θα άλλαζαν γνώμη? Όχι. Θα σας πω όμως το εξής. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είμαστε υποχρεωμένοι να πιέζουμε όμως. Αυτό έτερο νεκάτερο. Ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Αυτό λέω. Εμείς, μα δεν λέμε κάτι διαφορετικό, κύριε Γιάννη. Εμείς έχουμε ένα κακό. Δυστυχώς έχουμε ένα κακό. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει επιφυλάξει στη συμφωνία της Γαλλίας. Η δε κυβέρνηση, ακούω στις τηλεοράσεις, εγώ δεν ξέρω τι, αν γίνεται έτσι πραγματικά, στέλνει όλα αυστηρά μηνύματα στην Τουρκία. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι? Να αποθρασύνει το Τούρκος περισσότερο. Εγώ σας είχα πει σε προηγούμενη εκπομπή, αν θυμάστε, ότι κατά την άποψη τη δική μου, και ας φαίνεται φιλοπολεμική, η σύγκρουση με την Τουρκία, έτσι νομίζω, για να επέλθει η ειρήνη είναι αναπόφευκτη. Λοιπόν. Και δυστυχώς κρατάμε μία στάση παθητική που φοβάμαι ότι αυτή η παθητική στάση δεν πείθηκε του συμμάχου. Μάλιστα, γιατί, κύριε Γιάννη, πρέπει να κλείσουμε, γιατί περιμένουν κι άλλοι στη γραμμή. Κλείστε, παρακαλώ. Δεν μπορώ όμως να μην συνεχίσω, γιατί εδώ ναι, αλλά... θα κάνω μία. Ναι, αλλά κάθε φορά που παίρνετε, έχουμε μεγάλο χρόνο με αποτέλεσμα να
σε εισαγωγικά λέξη, να ρίχνουμε κάποιους άλλους. Κλείστε, κλείστε. Κάτι. Εγώ παραχωρώ τη θέση μου αν κάποιος έχει κάτι να πει ουσιώδες. Αν δεν εντάξει, έχει, αλλά όμως... δεν μπορώ εγώ να το κρίνω αυτό. Εγώ, δίνω, εγώ είμαι υποχρεωμένος να δώσω, κύριε Γιάννη, τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να πούν τη γνώμη τους. Το αν είναι ουσιώδες ή όχι. Ζητώ συγγνώμη και επιφυλάσσομαι. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πρέπει να προχωρήσω. Λοιπόν, η κυρία Αργυρό από τον Ταύρο, καλησπέρα. Έχει πύρουλου. Καλώς την. Εγώ έχω ζω τον εφιάλτη της ζωής μου. Με το οποίο συζητιές από το 18 είχα καταθέσει τα συνταγές μου για τα λεφτά να πάρω. Δυστυχώς πήγαινε, αλλά πήγαινα τίποτα. Πήγα προημερών, με απείλησε μια κυρία, μου λέει μη σε βουτήξω. Ας το κάνεις, λέω κι εγώ βούτυξα την οικογένειά σου. Αλλά να παρεύει ο κύριος Χατζηδάκης με το ΕΟΠΗ αυτός στις ζητιές. Στη ΔΕΗ όταν ήταν δεν με εξυπηρετήσαν οι αντικαταστάτες του. Τώρα θέλω να με βοηθήσει γιατί έχω, τα χρωστάω σε φαρμακείο το 18. Κυρία Αργυρό, ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο, όταν έχετε προβλήματα με δημόσιες υπηρεσίες και θεωρείτε ότι έχετε αδικηθεί, μπορείτε κάλλιστα να προσφύγετε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Μία από αυτές είναι η Ανεξάρτητη Αρχή, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος ακούει τα παράπονα των πολιτών όταν εκείνοι δεν εξυπηρετούνται. Για αυτό το πράγμα δεν γίνεται, μου είπανε. Για αυτό το πράγμα το ΕΟΠΗ. Για το άλλο, για τη ΔΕΗ, επήγα. Γιατί δεν μπορώ να βρω άκρη. Και με αυτή τη ΔΕΗ να μου χρεώνουνε, έχω βγάλει ρίζες από του πέρα, σας έχω ζαλίσει όλους. Έχω έρθει πολλές φορές. Μάλιστα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Αργυρό. Εδώ είμαστε να ακούμε τα παράπονα. Εγώ θέλω να πω στους συμπολίτες μου ότι όταν αδικούνται πρέπει να υψώνουν τη φωνή τους. Να πηγαίνουν στους αρμοδίους. Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες υποδέχονται τα παράπονα των πολιτών και τα εξετάζουν. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Η κυρία Έφη από την Κυψέλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Χιδήρογλου. Καλώς την. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε όλοι. Να μην χάνουμε το χρόνο ο ένας να λέει την ιστορία της ζωής του. Λοιπόν, εγώ θα σχολιάσω τον κύριο Ερντογάν και στη συνέχεια τον κύριο Τσίπρα. Επιτροχάδιν όμως. Ο κύριος Ερντογάν είναι πολύ πιεσμένος και δεν ξέρει πώς να ξεσπάσει. Ύστερα είναι ένας υβριστής, έχει βρίσει όλο τον κόσμο, δεν έχει αφήσει κανέναν. Τέλος πάντων, τώρα ο κύριος Τσίπρας. Λέει, δεν θα ψηφίσει την Συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, γιατί βρίσκει κάτι δίθεν για την ΑΟΣ κτλ. Κρίμα, λυπάμαι πάρα πολύ. Ο κύριος Τσίπρας αυτά που κάνει θα γυρίσουν μπούμεραγκ στον εαυτό του και θα δούμε μεθαύριο δημοσκοπήσεις. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να επαναλάβω για πολλωστή φορά ότι οι τοποθετήσεις της κυβέρνησης, οι δράσεις της κυβέρνησης, οι αποφάσεις της κυβέρνησης, αλλά και οι αντιδράσεις και οι τοποθετήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης κρίνονται από το λαό. Ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι θεσμικός και ως τέτοιος κρίνεται από τον ελληνικό λαό. Υπάρχουν επιλογές στην κάλπη για όλους, για αυτούς που συμφωνούν, για αυτούς που διαφωνούν, για αυτούς που έχουν διαφορετική άποψη κτλ. Λοιπόν, έχουμε αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, όλοι μα όλοι κρίνοντας την κάλπη. Ακόμα και τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, ακόμα και τα κόμματα που είναι εκτός Βουλής και θέλουν να εισέλθουν. Όλοι κρίνονται. Η επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Καταρίνα από τον Ιμητό. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα κύριε Χιδήρογλου. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση. Είστε έμπειρος δημοσιογράφος και νομίζω η άποψή σας είναι, πώς το λένε, μετρά. Υπάρχουν στην κυβέρνηση ακροδεξιοί συνεργάτες και υπουργοί κατά την άποψή σας? Και αν υπάρχουν, με ποια άκρα δεν ήθελε να συνεργαστεί ο Κώστας Καραμανλής, τον οποίον και εγώ εψήφισα εκείνη την εποχή? Υπάρχουν ή όχι? Αν υπάρχουν ακροδεξιοί. Υπάρχουν ακροδεξιοί στη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, στη κυβέρνηση. Υπάρχουν ή όχι? Λοιπόν, ακούστε να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Σας ευχαριστώ που πήρατε. Θα ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Αυτή είναι μια κουβέντα η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 70. Εγώ να υπενθυμίσω απλά σε ορισμένους που μιλάνε για ακροδεξιούς και τα λοιπά, ότι το 1977, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα βράδυ μέσα,
Ο Εθνάρχης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, κατάπια στην κυριολεξία την εθνική παράταξη και τους βουλευτές της, ενσωματώνοντάς τους στη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα κυνήγησε σε εισαγωγικά και μία εφημερίδα η οποία τότε στρεφόταν, ασκούσε στη Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση από τα δεξιά. Είναι καλό όταν τοποθετούμαστε να θυμόμαστε ένα πράγμα. Ένα. Ότι όλοι εκτίθενται στη λαϊκή βούληση. Και αυτά τα οποία αναφέρεστε, ενδεχομένως κάποιες θέσεις του παρελθόντος, κάποιες συμμετοχές του παρελθόντος κλπ, κρίνονται και αυτές. Εφόσον ο λαός στέλνει στη Βουλή κάποιους ανθρώπους, αυτοί εκπροσωπούν κάποιους ανθρώπους. Έτσι λειτουργεί η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Τώρα, η αυθαίρετη, η μη, ας το κρίνει ο καθένας αυτό. Εσείς ψηφίζετε. Εγώ είμαι ένας εδώ. Η άποψή μου είναι υποκειμενική. Μπορεί να είναι λάθος. Το πώς κρίνει ο καθένας και το τι ετικέτες βάζει στον άλλον, αυτό δικαίωμά του, έτσι, είναι δικαίωμά του. Από εκεί και πέρα εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να κατηγορήσω κάποιον κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι προφανές ότι κάποιοι οι οποίοι ανήκαν σε αυτή την κατηγορία, εμφανίστηκαν κοινοβουλευτικά και τέθηκαν εκτός νόμου, έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Οποιοδήποτε αποδέχεται το κοινοβουλευτικό παιχνίδι με τον τρόπο που αυτό γίνεται και αποδέχεται τις αρχές της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, μπορεί να συμμετάξει στο παιχνίδι. Ακούσαμε πριν από λίγες μέρες έναν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο από κόμμα της Ελλάσσονας Αντιπολίτευσης να στρέφεται εναντίον της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Και δεν ήταν εκ δεξιών, εξ αριστερών ήταν. Και ξαφνικά αφωνία. Αφωνία. Πώς? Για πείτε μου. Με ακούτε. Παρακαλώ. Με ακούτε. Έχετε πάει μονότερμα. Σας ακούω και τώρα. Δεν μπορώ να γιατί ξέρετε κάτι, εσείς έχετε ένα μικρόφωνο με ένα δεξιό. Σας ακούω, πείτε τι θέλετε. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό που γίνεται πάλι σήμερα, όπως έγινε πριν από κάποια χρόνια, και ξεφάβονται όλοι αυτοί, είναι δυνατόν να ξαναφέρνουν πάλι τη θεωρία των δύο άκρων? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβαίνει? Και ένα τελευταίο και λέτε μετά ό,τι θέλετε. Σε ό,τι αφορά την πανδημία, πήγε σήμερα κανείς? Έχετε πάει στο μετρό να δείτε τι γίνεται? Έχετε πάει στο μετρό? Δεν μπορώ άλλο. Κοντεύουν δύο χρόνια. Όταν περιμένουμε το σειρμό του μετρό 10 λεπτά, φυσικό και επόμενο είναι ο ένας να είναι πάνω στον άλλο. Τι κάνουνε? Κάθονται και δέρχουνε τις δάφνες τους. Εμείς είμαστε και κανένας άλλος. Ξέρετε κάτι, κύριε Χιδίροβλου, δεν θα βγει σε καλό αυτό το πράγμα. Αυτό είναι επικίνδυνο που συμβαίνει αυτή την εποχή. Δεν το έχω ξαναδεί, είμαι τόσα χρόνια, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και όσον αφορά για τους ακροδεξιούς στη σημερινή κυβέρνηση, αυτό που είπατε, βεβαίως ψηφίζει ο λαός, εννοείται ότι ψηφίζει ο λαός, αλλά δεν πρέπει να ξεχνά ο λαός. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τους χαρακτηρισμούς στην εκπομπή θα παρακαλούσα να τους αποφύγετε, γιατί χαρακτηρίσατε μόλις έναν υπουργό. Από εκεί και πέρα θέλω να τονίσω το εξής σε όλους. Η 23η Αυγούστου έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης των θυμάτων του ναζισμού και του σταλινισμού. Αν δεν κάνω λάθος. Αυτή η ημέρα είναι ημέρα μνήμης σε όλη την Ευρώπη. Τα άκρα είναι δύο. Και είναι δύο άκρα τα οποία προκάλεσαν το θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο στη διάρκεια του 20ου και όχι μόνο αιώνα. Και στον 21ο αιώνα. Υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι, κυρία μου, στην Κούβα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι στην Τουρκία. Υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αλλά σε χώρες με αυταρχικά καθεστώτα, είτε είναι αυτά μαύρα είτε κόκκινα, υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι. Το θέμα είναι να βλέπουμε τα άκρα και από τις δύο πλευρές, γιατί το ένα άκρο τροφοδοτεί το άλλο. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Όσον αφορά πολιτικούς, των οποίων η παρουσία μπορεί να ενοχλεί κάποιους, επαναλαμβάνω, οι πολιτικοί ψηφίζονται. Αν ο λαός ενοχλείται από κάποιους πολιτικούς, σε μεγάλο βαθμό, δεν τους στέλνει στη Βουλή. Αν τους στέλνει στη Βουλή, είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχτούμε, εφόσον βέβαια τα συγκεκριμένα πρόσωπα αποδέχονται τους κανόνες
της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, εδώ όμως έφτασε το τέλος της σημερινής εκπομπής. Άλλο ένα ραντεβού με την επικαιρότητα έλαβε τέλος. Μαζί θα είμαστε, η εκπομπή είναι και αύριο, είναι καθημερινή εκπομπή με άλλο συνάδελφο. Εμείς θα είμαστε μαζί πάλι την επόμενη Τρίτη, Θεού θέλοντος. Από μένα να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.